Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη, και εσάς και στους ακροατές, και καλή ραδιοφωνική και τηλεοπτική σεζόν. Ναι, εντάξει, αλλά εκεί που τα αφήσαμε, το πιάνουμε το νήμα και είναι χειρότερο, νομίζω. Κάνω λάθος? Όχι, καθόλου, έτσι είναι. Πάμε σε χειρότερες μέρες. Βλέπουμε από χθες τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε τα δικά μας και γενικότερα παγκοσμίως διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα όλο και πηγαίνουν χειρότερα. Πείτε μου κάτι, ένας μεγάλος επαναστάτης παγκόσμιας κλάσης, ο Τζε Γκεβάρα, είχε πει θα πρέπει να σκληραγωγηθούμε χωρίς όμως να χάσουμε την τρυφερότητά μας. Σήμερα σκληραγωγούμαστε όχι χωρίς να χάσουμε την τρυφερότητά μας, με τα πιο κτηνώδη ένστικτα σε όλες τις παραμέτρους. Δεν είναι μόνο το πολεμικό, δεν είναι μόνο το τι γίνεται μέσα στις κοινωνίες, αλλά και η ισχύς, η οικονομική, η κοινωνική είναι μέσω βίας πια. Ναι, η βία μεταμφιέζεται, ξέρετε, μέσα σε μια ακολουθία, μέσα καλύτερα από την ακολουθία και την επίδραση της ζωής μας. Γίνεται κουλτούρα, παίρνει τους ρυθμούς της πανδημίας, ενδεχομένως να εισάγεται και σαν μόδα. Βλέπουμε την βία των ανηλίκων, η οποία τι κάνει ουσιαστικά, λέει λατή τη φαντασία μας, ξεριζώνει τις αποκτημένες πολιτιστικές αντιλήψεις μας και εκβαρβαρώνει τα αισθήματα και τον άνθρωπο. Κάνει μια εγκατάσταση, ξέρετε, πάνω στην ψυχή των ανθρώπων. Γίνεται μια εξατομικοποιημένη ψύχωση, θα λέγαμε, που ιδιοποιείται την εγωπάθεια του ανθρώπου και την εκκεντρικότητά του και βγαίνει με τη μορφή που παρακολουθούμε σήμερα και στην ελληνική πραγματικότητα. Με τους νέους, τους έφηβους, οι οποίοι αντιγράφουν μοντέλα αμερικανικής, να το πούμε έτσι, διαδρομής των νέων και τα εφαρμόζουν και στην ελληνική πραγματικότητα. Βέβαια, γενικότερα η βία είναι παντού. Υπάρχει μια πολιτική βία, το βλέπουμε, μια ενδοοικογενειακή βία. Έχει εντρυφήσει, έχει μπει μέσα στην συνείδηση του ανθρώπου και θα λέγαμε ότι είναι απίθανο κάποιος να μην έχει δεχτεί ένα επεισόδιο ή μια σκηνή βία στην καθημερινότητά μας. Όλο το καλοκαίρι παρακολούθησα μια εξαιρετική δουλειά που κάνατε μέσα από τις σελίδες της Νέας Κρήτης, είτε με άρθρα σας είτε κυρίως με συνεντεύξεις αυτού που λέμε, το τολμήσω να το πω έτσι, η σύγχρονη διανόηση με τα πάνω και τα κάτω της κατά βάση στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι μόνο, η οποία και αυτή από ό,τι κατάλαβα, αν δεν είναι κρατικοδίαιτη, είναι μέσα σε πελάγι απροσδιοριστίας και χάους, προσπαθώντας να ερμηνεύσει μερικά πράγματα. Μήπως η ταχύτητα της εποχής τα έχει ξεπεράσει όλα? Η ταχύτητα της εποχής έχει συμβάρει αποφασιστικά σε όλα αυτά. Αλλά είναι ότι τρέχουμε με κάποιες ταχύτητες πάνω σε μεγέθη που είναι ανεξέλεγκτα. Από τη μία είναι η τεχνολογία που φεύγει μπροστά και εμείς δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Δεν έχει εγκύτητες πια με τον πολίτη. Από την άλλη είναι ο τρελός ρυθμός της ζωής μας. Είναι δηλαδή μια σχιζοφρένεια. Ξέρετε κάτι, υπήρχαν δύο Γάλλοι, ο Ντελές και ο Γκουατάρι, και λέγανε ότι εκεί περίπου το 70 είχαν πει το εξής, ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε παρανοϊκοί διότι εγκαταλείψαμε γρήγορα τη φύση. Αλλά όταν μπαίνουμε μέσα στους σύγχρονους ρυθμούς της κοινωνίας γινόμαστε σχιζοφρενείς. Επομένως έχουμε φτάσει κάπου εκεί. Αυτοί οι σύγχρονοι ρυθμοί της κοινωνίας μας έχουν αποκεντροθετήσει, έχουμε χάσει το κέντρο μας, έχουμε χάσει τον προορισμό μας και τον ορίζοντά μας. Επομένως, όλοι οι διανοούμενοι σήμερα δεν έχουν μια λύση, και εξάλλου τι μπορεί να σημαίνει λύση. Δεν υπάρχει εύκολα να καταθέσει κάποιος μια κάποια λύση στην σημερινή μας εποχή. Αναμασούν τα παλαιότερα του διαφωτισμού, προσπαθούν να βρουν και να θεμελιώσουν μια καινούργια άποψη από εδώ και από εκεί, αλλά δεν τα καταφέρουν με μεγάλη ευκολία γιατί τους παρεμποδίζει αυτό που ζούμε σήμερα και είναι πολύ άγνωστο σε όλους μας, όχι μόνο σε αυτούς. Mm-hmm. Θέλω να δούμε μερικές θεματικές σήμερα πρώτη εκπομπή, έτσι για να προειδιάσουμε και τον κόσμο για την πορεία, αν και ο κόσμος είναι πιο υποψιασμένος από όλους, θέλω να το πω αυτό, και ίσως να ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η εξωτερικευμένη εσωστρέφεια του κόσμου δεν μιλά, δεν αντιδρά, δεν συζητά, όλοι το ίδιο είναι, γύρευε να τα φέρω βόλτα σήμερα και άσε τα υπόλοιπα. Σας λέει κάτι για τις κοινωνίες? Ναι, εκεί σκοντάφτουν όλες οι κοινωνίες. Έχουν εγκαταλείψει το προσωπικό τους νόημα. Παρακολουθούν ένα νόημα που προέρχεται μέσα από
προϋποθέσεις, θα έλεγα καλύτερα, συστημικές. Δηλαδή, άλλοι παράγουν το νόημα, άλλοι παράγουν την αλήθεια, που πολλές φορές δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια και πού βρίσκεται το ψέμα, και ο κόσμος παρακολουθεί. Έχασε μια αναφορά που είχε ο κόσμος σχετικά με το νόημα της ζωής του και με την αλήθεια και τη διεκδίκηση της συγκεκριμένης αλήθειας. Άρα, εδώ πια βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο που σιγά σιγά μεγαλώνει. Και αυτό το αδιέξοδο έρχεται με την απώλεια των αξιών. Ξέρετε, από την οικονομία, όταν ο Μάρξ έθετε τα ζητήματα της αξίας. Αυτά σήμερα δεν υφίστανται, σήμερα δεν υπάρχει παραγωγή, υπάρχουν τα παράγωγα και ούτω καθεξής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες περί αυτών. Αλλά έχασε και τους ηθικούς και νομικούς κανόνες, νομικούς όχι μόνο του δικαίου. Έχασε λοιπόν όλους αυτούς τους κανόνες που οργάνωναν κάποια χρόνια το κοινωνικό σύστημα και την ίδια την προσωπικότητα του ανθρώπου. Σήμερα όλα αυτά σε μια αυτοποιητική, συστημική, θα λέγαμε, θεωρία της ζωής έχουν απολευθεί, τα έχουμε χάσει. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια φάση που ενδεχομένως να μην έχει και επιστροφή. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί πέρα από όλα τα άλλα. Εκφράζει μια κούραση, το βλέπουμε και πώς ακριβώς ψηφίζει. Ψηφίζει πλέον με διαφορετικούς όρους, όχι με γνώμονα ούτε καν το συμφέρον του, ψηφίζει όμως γιατί έτσι παρασύρεται και έτσι κι αλλιώς μπαίνει στο σχέδιο ενός καινούργιου κόσμου που εργαλοποιείται διαρκώς, ενός κόσμου που χάνει τον ορίζοντα και το νόημά του. Κύριε Αποστόλου, εσείς καλά το περιγράφατε, αλλά εγώ θα μένω στα μικρά, εσείς θα τα ανοίγετε σαν βεντάλια τα μεγάλα. Κοιτάξτε, μπορείτε να βρείτε μια λογική εσωτερικής περισσότερο λειτουργίας όλων μας. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που μπροστά, για παράδειγμα, στο φαινόμενο της εφηβικής, ενδοσχολικής ή εξωσχολικής βίας γινόμαστε πια υπερευαίσθητοι, αλλά είμαστε οι ίδιοι που, εφόσον είναι έξω από την πόρτα μας, δηλαδή βομβαρδισμοί με νεκρά χιλιάδες παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, είναι νούμερα. Πώς το εξηγείτε αυτό? Είναι ότι έχουμε απολέσει αυτό που λέμε ένα αίσθημα και ένα κριτήριο της αγωνίας για τον κόσμο. Αυτό έχει χαθεί. Ακόμη και για την εγχώρια βία, ναι, αν παρακολουθήσετε, γεννιέται μέσα από τη δική μας την αδιαφορία. Και γεννιέται μέσα από την αδιαφορία γιατί δεν μας ενδιαφέρει πια τι ακριβώς συμβαίνει. Μας ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο για το πώς εγώ θα πρέπει να ζήσω. Μια κλασική ταινία γαλλική, η οποία ήταν με τίτλο «Ο Σέζον Εαυτό Σωθήτο», έλεγε, περιέγραφε καλύτερα το μοντέλο του ανθρώπου που επέρχεται, που θα έρθει και θα κάνει εγκατάσταση. Είναι αυτό. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, αξιολογικές προσφορές του ανθρώπου προς την κοινωνία, αλλά υπάρχουν μόνο προαποφασίσεις οι οποίες προέρχονται από ένα σύστημα, το οποίο είναι καλό να το δούμε, γιατί έχουμε χάσει εκεί και τους ορίζοντες τι είναι σύστημα και τι μπορεί να μεταμορφωθεί μέσα στο σύστημα. Επειδή τα παιδιά είναι πάντα το μέλλον, κάθε τόπου, μήπως είμαστε λιγάκι, πώς να το πω, αρπακόλα στο πώς παρεμβαίνουμε σε ένα μεγάλο τέτοιο ζήτημα, και πιάνουμε από αυτή την περίπτωση, γιατί μετά πάμε στα πολύ μεγάλα κάδρα. Κοιτάξτε, ακούω τώρα το τελευταίο 48ωρο μια συζήτηση, βεβαίως αφού επικεντρώθηκαν τα μέσα ενημέρωσης και επικεντρώθηκαν με έναν τρόπο για τα κλικ, θα το πω έτσι. Όποιος έχει ζωντανό χαστούκι ή υγροθιά, πουλάει, να το πω έτσι απλά. Όποιος δεν έχει, ας πρόσεχε. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θέλω να σας πω με αυτό. Είναι θέμα 48 ώρες τώρα, ακούω, η Τραπ δίνει αυτό το μοντέλο στα παιδιά, σοβαρά? Δηλαδή από την Τραπ ξεκινάμε. Το τι γίνεται κάθε μέρα στις ζωές γονιών και παιδιών. Πώς καταβαραθρώνονται, πώς δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει, πώς δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα, πώς αυτός που επιβιώνει είναι ο πιο ξύπνιος, ο πιο μάγκας, το πιο λαμόγιο. Πώς, χίλια δυο πώς. Αυτά δεν είναι βία που έρχεται μέσα στο σπίτι και τελικά το πρότυπο είναι, αν είσαι μάγκας και σηκώσει και το χέρι, μπορεί να σου περάσει? Ναι, έτσι είναι. Τα μοντέλα που εισάγονται σαν κυρίαρχα, και το λέω εισάγονται γιατί αυτά έρχονται περισσότερο απ' έξω, mm-hmm, παρά φτιάχνονται, ιδρύονται εδώ μέσα. Λοιπόν, υπάρχουν επιρροές, με άλλα λόγια. Είναι αυτό, ότι όσο περισσότερο θα πρέπει να δείχνεις μία πυχμή,
πέρα από συναισθηματισμούς και πέρα από τη λογική, τόσο θα τα καταφέρεις στη ζωή σου. Είναι σαν ένα ανέκδοτο παλαιότερα που έλεγαν και ήταν το εξής. Κάποιος λέει στο γιο του ότι και τώρα λέει θα πρέπει να βρεις κάτι καλύτερο αφού ολοκλήρωσες τις σπουδές σου στο πανεπιστήμιο, που θα πρέπει να έχεις πολλά χρήματα, να σου προσφέρει αυτή η εργασία πολλά χρήματα και εσύ να κουράζεσαι λιγότερο. Αυτό έχει γίνει μία συνθήκη σήμερα. Και ο γιος απαντάει προς τον πατέρα, τότε θα πρέπει να γίνω κλέφτης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο ζωής που δεν θα πρέπει να εργάζεται κανείς πολύ, που δεν θα πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητος, που δεν θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη παιδεία, δεν θα πρέπει να έχει συναισθηματικές κατακτήσεις και ως εκ τούτου θα πετύχει στη ζωή. Γιατί η ζωή σήμερα σε θέλει να είσαι περισσότερο άγριος. Αυτή είναι η διαπαιδαγώγηση μέσα από τα σπίτια ή μέσα, ας υποθέσουμε, από τις οικογένειες και τις αρχές τους, οι οποίες είναι σε αυτό το μέγεθος. Αυτό όμως το μέγεθος, ξέρετε κάτι, είναι ένα μέγεθος που έχει κατασκευαστεί από έναν διευθυνόμενο, να το πούμε έτσι, καπιταλισμό και καταναλωτισμό. Όταν σήμερα ο καταναλωτισμός είναι στην κορυφή και σου δίνει τα μοντέλα έτοιμα με το συγκεκριμένο κινητό που θα πρέπει να διαθέτεις και όχι κάτι φτηνότερο, αλλά σαφώς κάτι σχεδιασμένο άριστα, τότε θα τρέξεις προς αυτές τις κατευθύνσεις. Το παιδί αναπτύσσει απαιτήσεις που δεν μπορούν να γίνουν και δεκτές πολλές φορές από την οικογένεια λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά αυτές οι απαιτήσεις είναι σκληρές, αδιφάγες. Και έρχεται να τις διεκδικήσει με κάθε τρόπο και τις διεκδικεί. Μπορεί οπωσδήποτε μια οικογένεια να υποστεί άλλες συνέπειες, ακόμη και στη διατροφή, αλλά θα πρέπει να έχει τα αξεσουάρ της κατεστημένης ιδέας. Δηλαδή εκείνα που σου προδίδουν ότι είσαι μέσα στην εποχή και όχι έξω από την εποχή. Γιατί αυτό που πληρώνουν σήμερα τα παιδιά στο σχολείο είναι να δηλώσουν ότι είναι μέσα στην εποχή με το συγκεκριμένο κινητό, με το συγκεκριμένο ντύσιμο και δεν είναι εκτός εποχής για να μην γίνει μετά ένας σκλεβασμός στο άτομό τους. Mm. Σε θέλει, είπατε πολύ σωστά, το σημερινό σύστημα να είσαι περισσότερο άγριος, λιγότερο σκεπτόμενος, περισσότερο καταπιεσμένος, λιγότερο με κριτική άποψη, αλλά άγριος, ετοιμοπόλεμος για αυτά που θα σε προστάξει. Κάνω λάθος? Καθόλου. Έτσι είναι. Η κοινωνία θα σε προστάξει κάποια στιγμή και θα σου πει ότι για να διεκδικήσεις τη ζωή σου θα πρέπει να τη διεκδικήσεις με αυτούς τους όρους. Τους όρους που τους έχει δώσει η ίδια. Δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα, θέλω να πω, γιατί δεν είναι μόνο η κοινωνία, η οποία δεν είναι καθόλου απρόσωπη, αλλά έχει ένα πρόσωπο και ένα πρόσωπο διεκδίκησης ως προς τη ζωή. Δεν είναι μόνο η παιδεία που είναι ανύπαρκτη και δεν είναι υποστηρικτική στην πλευρά των παιδιών, στις συνειδήσεις των παιδιών. Δεν είναι μόνο η οικογένεια η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Είναι όλο αυτό λοιπόν το σύστημα που οπωσδήποτε βγάζει αυτές τις παραβατικές μορφές των παιδιών. Επειδή ο Γκάτσος έχει πει ότι με φωτιά και με μαχαίρι μόνο ο κόσμος προχωρεί, όμως απ' την άλλη, μήπως και το πολύ, θα το πω λαϊκά, μπαμπακόκολο στις γενιές δημιούργησε μια πλαδαρότητα και τώρα έρχονται με εξωτερικά, το ίδιο το σύστημα, ερεθίσματα να τα κάνει βία, χωρίς όμως σκοπό, άνευ σκοπού, αλληλοφαγωθείτε? Το σύστημα πάντοτε φτιάχνει το ερέθισμα και την αντίδραση. Τα έχει όλα έτοιμα. Και τόσο το ερέθισμα που θα σου δώσει και αυτή την αντίδραση που περιμένει κάθε φορά από το νέο ο οποίος θα τη βγάλει προς τα έξω. Επομένως είναι όλα προκάτ, είναι όλα προκατασκευασμένα. Εκεί απαιτείται ο συντελεστικός παράγοντας που λέγεται παιδεία, εκεί απαιτείται επίσης ο παράγοντας που λέγεται οικογένεια και εκεί απαιτείται ο παράγοντας κοινωνία για να δώσει ένα καινούριο όραμα. Το ζήτημα είναι το εξής. Μπορεί να ανταποκριθεί όμως η οικογένεια μπροστά σε αυτά τα ερεθίσματα? Νομίζω πως δεν μπορεί. Η κοινωνία θα μπορούσε ακόμη περισσότερο, αλλά η κοινωνία δεν θέλει. Η κοινωνία, αν δεν πούμε ότι νηπιάζει, δηλαδή ότι γίνεται νήπιο ή κοιμάται ένα βαθύ ύπνο, τότε σε όλες τις περιπτώσεις η κοινωνία αργοπεθαίνει. Από την άλλη δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από τους θεσμούς, διότι οι θεσμοί κάθε φορά είναι πολύ λίγοι και είναι ανίσχυροι. Δεν μπορούν να καταφέρουν πολλά. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα μεγάλα κάδρα τώρα. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα του φίλου του Νίκο από τη Ρόδο. Λέει καλημέρα, καλή αρχή κλπ.
Πραγματικά λέει μας έπριξε το Ιράν μέχρι να απαντήσει στην απάντηση του Ισραήλ που είχε απαντήσει σε μια άλλη απάντηση. Μας έπριξε και ένας άλλος που εξαφανίστηκε από την εκπομπή του και λέγαμε πότε θα έρθει. Αφήνουμε πάντως ένα μήνυμα του τύπου επιστρέφω σε λίγο ή κάτι παρόμοιο, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, αλλά με το πρώτο σκέλος αυτής της τοποθέτησης του Νίκου θα πει κάποιος ότι έχουμε σε συνέχειες ένα πράγμα που όμως είναι πιο βαθιά στο φρενοκομείο, το παγκόσμιο, διότι η Μέση Ανατολή, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Αποστόλου, είναι μία από τις περιοχές, και η Μέση και η Μείζωνα Ανατολή, που ήταν πάντα το επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής. Μπορεί να φαίνεται η διένεξη Παλαιστινίων και Ισραηλινών, που έχει βάθος, αλλά η Μέση Ανατολή διαχρονικά αποτελεί και συνεχίζει να είναι ένα σημείο ανταγωνισμών και συγκρούσεων όλων των πολιτισμών, των θρησκειών, των ιστορικών εθνών και των εκάστοτε μεγάλων δυνάμεων, και κυρίως είναι το σημαντικότερο σημείο της περιμέτρου της Ευρασίας που τη σύγχρονη εποχή αποτελεί και το πεδίο των ηγεμονικών ανταγωνισμών. Είναι ένα κουβάρι, προσπαθώ να πω, και σε αυτό το κουβάρι δεν υπάρχει μία πολιτική γραμμή λογικής, ή μάλλον να το πω πιο σωστά, η λογική της πολιτικής είναι σύγκρουση μέχρι εσχάτων. Ναι, έτσι είναι. Η Μέση Ανατολή είναι ένα κουβάρι. Δεν μπόρεσαν το, όταν μίλησε ακόμη και ο Μάρξ, δεν μπόρεσε να βρει κάποια άκρη. Μάλλον ήταν, να το πούμε έτσι, όχι καλά ενημερωμένος ή δεν ήξερε πάρα πολύ καλά τον τρόπο προσέγγισης του φαινομένου. Τα ζητήματα εκεί θα υπάρχουν και θα εξελίσσονται. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Σήμερα βλέπουμε το τι συμβαίνει με μια σύγκρουση κατά την οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύγκρουση, γιατί υπάρχουν και μελετητές από το εξωτερικό οι οποίοι μιλούν ότι είναι σύγκρουση ή είναι ένα ζήτημα γοήτρου και προβολής ισχύος αυτή η μορφή κλιμάκωσης που τη βλέπουμε σήμερα μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι δύο αυτές χώρες θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, θέλουν να δείξουν ότι πόσο ισχυρές είναι. Το μεν Ιράν με τους Μουλάδες θέλει να δείξει ότι έχει μαζί του όλη αυτή την δύναμη του αραβικού κόσμου. Το Ισραήλ θέλει να δείξει ότι είναι μια πυρηνική δύναμη και εξουσιαστής στην περιοχή και δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση από τους άλλους που θα κάνουν. Άρα εδώ τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι έχει γίνει. Εδώ το Ισραήλ προσπαθεί να εφαρμόσει ένα ψήφισμα το 1701 του ΟΗΕ που έχει γίνει το 2006, δηλαδή ψηφίστηκε, και έχει ορίσει το ψήφισμα αυτό ότι στη Λιβύη, στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ θα πρέπει να μετακινήσει τις δυνάμεις της πίσω από το ποταμό Λιτάνι. Έτσι. Αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα. Ο ποταμός Λιτάνι είναι περίπου 19 μίλια βόρεια και που σημαίνει πως θέλει να διεκδικήσει μια έκταση, όχι για να την καταλάβει, αλλά για να σπρώξει περισσότερο έναν εχθρό που είναι η Χεζμπολά. Το ίδιο όμως το Ισραήλ, μην ξεχνάμε ότι χρηματοδοτούσε, και αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω, χρηματοδοτούσε κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις για να φτάσει έτσι σε μια ισορροπία. Τις χρωματοδοτούσε από τον αραβικό κόσμο και εξασφάλιζε έτσι τη σιωπή τους ή εν πάση περιπτώσει την σύγκρουση με τις άλλες τρομοκρατικές δυνάμεις. Έκανε τα πάντα ούτως ώστε να μην έχει να δεχτεί ένα χτύπημα. Ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν απλώνεται μπροστά μας μέσα σε αυτό τον ορίζοντα. Η τρομοκρατία υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο, θα υπάρχει για πάντα, και εδώ βλέπουμε και τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θέλουν μία περαιτέρω σύγκρουση. Μπορεί η Αμερική για παράδειγμα να λέει ότι θα συμπράξω σε μία άλλη περίπτωση που θα δεχτεί χτύπημα το Ισραήλ, αλλά από την άλλη υπάρχει η Κίνα που είναι πολύ πιο κοντά στο Ιράν και θα βοηθήσει όσο μπορεί το Ιράν για να κερδίσει μία σύγκρουση. Σύγκρουση δεν θα γίνει. Άρα, κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Το δεν θα γίνει, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις πώς ξεκινάς και πού καταλήγεις το καλύτερο σχέδιο. Αλλά κοιτάξτε τώρα, είπατε μια λέξη, μια φράση κλειδί, κατά τη γνώμη μου. Οι μεγάλοι παίκτες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κυρίαρχος παγκόσμια, πώς γίνεται να είναι τόσο ευαίσθητοι στη αμυντική θωράκιση του Ισραήλ και τόσο ανέστητοι στο να σταματήσουν
οι καταιγισμοί βομβών, είτε πρόκειται για τα κατεχόμενα, είτε πρόκειται για τη Γάζα, είτε πρόκειται για το Λίβανο, είτε πρόκειται για την Ιεμένη, είτε πρόκειται για το Ιράκ, είτε πρόκειται για το Ιράν. Δηλαδή, ένας μεγάλος παίκτης σε αυτή την ισορροπία δεν βρίσκεται. Το ίδιο θα πει κάποιος και για την Κίνα. Αν είναι τόσο μεγάλος παίκτης που με άλλους όρους θέλει στον κόσμο να αφήσει το αποτύπωμά της, που είναι μια παρέμβαση προς όλες τις πλευρές να σταματήσουν. Κοιτάξτε, εδώ πάει να ξεφύγει το πράγμα σε βαθμό. Ακούω κάποιους, θα εμπλακεί και η Ελλάδα ενδεχομένως στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Σοβαρά το λένε. Εδώ από το ακροτήριο στην Κύπρο φαινόντουσαν οι πύραυλοι. Έχουμε καταλάβει ότι βουτάμε όλο και πιο βαθιά σε ένα τελείριο. Αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν μια επιλεκτική ευαισθησία και το βλέπουμε αυτό στην πορεία και στην εξέλιξη των χρόνων που έχουν περάσει. Από την άλλη όμως υπάρχει μια ισορροπία του τρόμου, η οποία δεν έχει τελειώσει, δεν έκλεισε, αλλά η ισορροπία του τρόμου συνεχίζεται. Ποιος έχει τα πυρηνικά, ποιος είναι δίπλα σε μια μεγάλη, σε μια μικρότερη δύναμη που πλήττεται, τότε αρχίζει και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Άρα γι' αυτό λέω εγώ ότι δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμαστε ή να τρομοκρατούν κάποιοι ότι ξαφνικά θα γίνει μία έκρηξη και ότι θα έχουμε συνέπειες τρομερές και φοβερές. Με αυτή την έννοια το λέω. Εμείς έχουμε προβλήματα στο προσφυγικό. Το προσφυγικό θα το δούμε σε μία ένταση. Κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι θα φύγουν από εκεί. Και τη μόνη διέξοδο που θα βρουν προς τα έξω θα είναι σε πρώτη φάση η Κύπρος και στη συνέχεια θα είναι η Ελλάδα. Με τρίτη φάση θα είναι η Ιταλία. Είμαστε όμως έτοιμοι εμείς σε αυτή την περίπτωση? Εμείς ήδη έχουμε υποχωρήσει με τους μετανάστες που στέλνει η Γερμανία και τους στέλνει σε εμάς. Πόσο έτοιμη μπορεί να είναι η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα? Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μιλάω τώρα για το έχουμε βάσεις αμερικανικές και ξαφνικά θα πληγούν οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην Κρήτη ή αλλού. Ας ελπίσουμε πως αυτό δεν θα γίνει, γιατί θα υπάρξει μια ισορροπία στο τέλος. Θα χτυπήσει το Ισραήλ, το ξέρουν όλοι και το ξέρουμε, αλλά θα χτυπήσει με ένα μέτρο, στο μέτρο που χτύπησε το Ιράν. Δηλαδή, όπως είδαμε και στην πρώτη φάση, θα έχουμε και μια δεύτερη φάση ενός χτυπήματος. Δεν θα κλιμακωθεί ιδιαίτερα, αυτή είναι η πεποίθησή μου. Μπορεί κάποιοι άλλοι να λένε κάποια άλλα. Τρομοκρατικά. Δεν έχω αυτή την τρομοκρατική άποψη. Να πω ότι θα χτυπηθεί ξαφνικά το Ιράν με μεγάλες καταστροφικές βόμβες και θα έχουμε μετά τραγικές συνέπειες που θα εμπλακεί ολόκληρος ο κόσμος. Είναι ένα δεύτερο μέτωπο που έχουμε στον πλανήτη. Υπάρχει και η Ουκρανία με τη Ρωσία. Δεν θα πρέπει να φτάσουμε εκεί να βλέπουμε μπροστά μας καταστροφή και μόνο. Λέει εδώ ο Σάκης, εδώ λένε στον κόσμο ότι υπάρχει παγκόσμιος πόλεμος πλανητικός, ωστόσο νεκροί πέφτουν αθώα παιδιά είτε στην Παλαιστίνη είτε στην Ουκρανία. Οι επαγγελματίες μισθοφόροι από κάθε χώρα δεν μετράνε στην εργασία τους. Τι σου παγκόσμιος πόλεμος είναι αυτός? Εγώ λέω, λέει, ο Ηρώδης βγήκε παγανιά. Εντάξει, τα πληκτρολόγια γίνεται παγκόσμιο video game πόλεμος. Άλλο αυτό, τα παιδιά είναι αυτά που καίνε, λέει ο Σάκης. Άλλος φίλος μου λέει εδώ, κύριε Αποστόλου, δεν υπάρχει τίποτα συνωμοσιολογικό στη στάση του Ισραήλ. Είναι πια ανοιχτά η κρατική υπόσταση της τρομοκρατίας με την εμπέδωση ισχύς τρόμου σε όλους τους γείτονες. Δεν είναι συνωμοσία. Ανοιχτά είναι θεσμική πολιτική ενός κράτους. Να ξεκινήσω από το δεύτερο για να φτάσω στο πρώτο. Εγώ δεν μίλησα για κάποια συνωμοσία. Μίλησα ότι το Ισραήλ έτσι κατάφερνε κάποιες ισορροπίες μέσα από αυτή τη διαδρομή με τις δυνάμεις, με τις τρομοκρατικές δυνάμεις της περιοχής, κατάφερνε μια ισορροπία και γι' αυτό εξαπίνης πιάστηκε, το είδαμε με το τι συνέβη όταν χτυπήθηκε. Που σημαίνει αυτό όλο ότι το Ισραήλ ξέρει και παίζει ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες και τους τόπους μέσα στους οποίους θα διεισδύσει και θα φτάσει σε μια ισορροπία. Λοιπόν, τώρα, αναφορικά με την πρώτη ερώτηση. Ναι, εδώ σκοτώνονται παιδιά, εδώ γίνονται γενοκτονίες, εδώ γίνεται απώλεια κυριαρχικών εδαφών και φτάνουμε ακόμη και σε νέο μεταναστευτικό κύμα ή κύματα καλύτερα και εξαφανίζονται λαοί και πληθυσμοί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στην οποία οι μεγάλοι του κόσμου, αυτό που λέμε Αμερική, Κίνα, Ρωσία κτλ. Μένουν αδιάφοροι, γιατί θέλουν να υπάρξει μια μεταβολή, γιατί θέλουν να υπάρξουν οι θεματοφύλακες που τους έχουν ορίσει σε κάθε ζώνη και σε κάθε περιοχή. Και σε αυτή την περίπτωση υπερασπίζονται τους θεματοφύλακες που έχουν βάλει εκεί
και διεκδικούν τη νέα τάξη πραγμάτων, έτσι όπως πρέπει να συμβεί η νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή το Ιράν πρέπει να απομειώσει τη δύναμή του. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι στην Αμερική και με πάση θυσία θέλουν να το διεκδικήσουν και να το βάλουν σε εφαρμογή. Το βάζουν μέσα από το Ισραήλ. Από την άλλη, η Κίνα θέλει να υπάρχει κάπου εκεί κοντά ένας έλεγχος στον αραβικό κόσμο και έτσι υπερασπίζεται το Ιράν. Αυτά όλα είναι λύσεις μεσοβέζικες, δηλαδή είναι λύσεις που δεν φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Είναι λύσεις που δεν αφήνουν τους λαούς να έρθουν σε μια ενδεχομένως καλύτερη σχέση. Αλλά είναι κυρίαρχες λύσεις που εκφράζουν μια ισχύ και μια δύναμη. Θέλω να πάμε σε διάλειμμα ως εξής. Είναι μια ερώτηση προς εσάς από τον Γιάννη. Αν υπάρχει, λέει, το περιθώριο υπάρχει. Έχοντας ως βάση τη γενικότερη ανάλυση που έκανε ο κ. Αποστόλου στην αρχή της τοποθέτησής του, μήπως τελικά αυτό που βιώνουμε, λέει, την παρακμή της λεγόμενης Δύσης και οι νεοαυτοκρατορικές δομές που αναπτύσσονται στον περίγυρό μας έχουν μια διαφορετική πορεία. Μήπως τελικά, λέει, τα προβλήματα της Δύσης δεν είναι προβλήματα ολόκληρου του πλανήτη. Να απαντήσω τώρα μετά. Ναι, τώρα, αν θέλετε, τώρα. Ωραία, σαφώς. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση. Τα προβλήματα που έχουμε εμείς δεν απασχολούν τον κόσμο. Η Δύση έχει ένα μπέρδεμα. Η Δύση, να το πούμε κι αλλιώς, έχει μπλέξει τις συνάψεις του εγκεφάλου. Έχει μπλέξει τους μυρούς, για να το πούμε ακόμα πιο λαϊκά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πως τα προβλήματα που έχει η Δύση δεν τα έχει ο άλλος κόσμος. Η παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα, ήταν ένα μοντέλο της Δύσης. Αυτή η παγκοσμιοποίηση έφερε και τις μεγάλες αλλαγές. Όμως υπάρχουν χώρες που δεν βιώνουν την παγκοσμιοποίηση και την αρνούνται πεισματικά. Την αρνούνται γιατί ξέρουν ότι θα τους αλωτριώσει και θα χάσουν την κυριαρχία, την εδαφική και την προσωπική κυριαρχία. Λοιπόν, η Δύση όμως θέλει το μοντέλο αυτό να το επιβάλλει με κάθε κόστος, με κάθε τρόπο, ούτως ώστε να φτάσουν τα πράγματα σε μια μεγαλύτερη κερδοφορία για τα κεφάλαια εκείνα που οργανώνουν τη μοίρα και το πεπρωμένο των λαών. Κύριε Αποστόλου, βλέπω εδώ τα τρέιλερ των καναλιών που διαφημίζουν την πραμάτια. Πόσους ανταποκριτές έχουν στείλει πολεμικούς στα μέτωπα. Κατά αναλογία, πόσα βίντεο πιο ζωντανά έχω εγώ, πιο καλά, από το πιτσιρικά να ξυλοφορτώνει τον άλλον πιτσιρικά ή μια γέλη πιτσιρικάδων να δέρουν άλλο πιτσιρικά. Κατά αναλογία. Το θέμα είναι δηλαδή πόσους ανταποκριτές στείλαμε και όχι τι γίνεται εκεί. Δεν ξέρω. Σας λέει κάτι αυτό? Ναι, εμένα μου θυμίζει τον Μποντριγιάρ. Μου θυμίζει όσα έλεγε ότι ο πόλεμος περνάει πλέον στην εικόνα και επομένως χάνει το νόημά του. Δηλαδή αποκτά μια απόσταση και στη συνέχεια ο πολίτης που βλέπει όλο αυτό το βλέπει ως ένα παιχνίδι. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βία. Η βία δηλαδή αποστασιοποιείται. Κάποιες φορές την δραματοποιούν κατά τέτοιο τρόπο που θέλουν να πάρει μέτρα η κυβέρνηση και η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα περί δικαίων και αδίκων. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Και από την άλλη, αυτό που είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, στη συζήτησή μας, ότι το νόημα πλέον δεν είναι επεξεργασία βιώματος του ανθρώπου, αλλά το νόημα είναι κατασκευασμένο και προϋποθέτει μια συστημική παραγόμενη εξέλιξη. Αυτό έχει να κάνει και επιπλέον να πούμε ότι και η γνώση σήμερα που παντρεύεται με την εξουσία, ενοποιεί όλες τις κοινωνικές πρακτικές και αποτελεί μια απόλυτη εξουσία. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κανάλια, γι' αυτό στέλνουν τόσους πολλούς ανταποκριτές. Όλο αυτό θα πρέπει να γίνει ένα θέαμα που θα μείνει καθυλωμένος ο τηλεθεατής μπροστά στο γυαλί να παρακολουθεί τι μεταδίδει ο κάθε ανταποκριτής. Καλά, να μην συζητήσω τώρα για τις λεπτομέρειες ή υπολεπτομέρειες, αν έπεσαν ντρόουν, αν πέσαν μεσαίου, μικρού, μεγάλου, βεληνικούς, λες και έχει τόσο αξία. Κάντε μου τη χάρη, κύριε Αποστόλου, θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και θέλω να ακούσετε μαζί μας και ενδεχομένως να σχολιάσετε τον κύριο Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο, που είναι υποψήφιος διδάκτορας Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντιού, και επειδή τα ξέρει φαρσί τα φαρσί, παρακολουθεί τι λέει από η άλλη πλευρά του λόφου. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, εδώ που έχουμε φτάσει, έχω μερικές λογικές, κατά τη γνώμη μου πάντα, απορίες. Μου λέει, όπως θα συμφωνήσω με ένα ακροατή, καλά ρε παιδί μου, λέει, αφού είναι τόσο έτοιμοι οι Ιρανοί και οι σύμμαχοί τους και αφού έχουν υποστεί τόσο κέρια πλήγματα, τους έχουν ξεδοντιάσει σε ηγεσίες, σε, πώς και δεν συντονίστηκαν? Παραβαράει τη μία η Χαμάς, την άλλη η Χεσμπολάχ,
την παράλληλη Χούθη, χθες οι Ιρανοί, τώρα θα απαντήσουν οι Ισραηλινοί. Έχετε μια εξήγηση ποιος είναι ο εσωτερικός πυρήνας του καθεστώτος αυτή τη στιγμή σε όλη αυτή την κρίση? Εντάξει, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, γενικά το Ιράν είναι ένας ορθολογικός δρόν. Το σκέφτηκε αρκετά. Θεωρώ ότι έκανε λάθος και στήχησε ότι άργησε να απαντήσει, δηλαδή για την δολοφονία του Χανίγε, και αυτό το λένε και στο εσωτερικό του Ιράν, ότι αυτή η καθυστέρηση, η επαόριστον καθυστέρηση, ουσιαστικά οδήγησε στο Ισραήλ να εξετάσει να χτυπήσει έναν ακόμα πιο υψηλό αξιωματούχο του άξονα της αντίστασης, που ήταν ο Ναζράλα. Το Ιράν απάντησε, έπρεπε να απαντήσει, να απαντήσω τώρα στην ερώτησή σας, έπρεπε να απαντήσει το ίδιο στους τηλεοπτικούς δέκτες, να φαίνεται ξεκάθαρο για το πρεστίζ του και για την αποτροπή του. Δέχτηκε όντως πλήγματα. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Αποστόλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, που μας είπε στην αρχή ότι εδώ είναι μια μάχη γοήτρου αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ, Είναι ένας γεωπολιτικός ανταγωνισμός, θα έλεγα, αλλά και είναι, σε αυτό περικλείται και μάχη γοήτρου προφανώς, γιατί το γοήτρο είναι σημαντικό για το Ιράν και για τους συμμάχους του στον άξονα της αντίστασης. Γιατί οι σύμμαχοι στον άξονα της αντίστασης έχουν πληρώσει βαρύ φόρο αίματος ένα χρόνο τώρα. Οπότε άμα το Ιράν δεν έκανε κάτι, θα δημιουργούνταν μια δυσαρέσκεια έντονη στον άξονα της αντιστάλα, δηλαδή εν προκειμένου στους Χούθη, στη Χαμάς, στη Χεσμπολά, που έχουν βαρύ φορό αίματος πληρώσει για ένα χρόνο. Έπρεπε το Ιράν να δείξει για να κρατήσει και τη συμμαχία ενωμένη. Ένας άλλος λόγος όμως που έπρεπε να απαντήσει ήταν και για το εσωτερικό. Η βάση υποστήριξης του συστήματος, υπάρχει ένας πυρήνας βάση υποστήριξης του συστήματος στο Ιράν. Ήταν πολύ δυσαρεστημένο που το Ιράν ασκούσε αυτή τη στρατηγική υπομονή. Ήθελε μία απάντηση. Το σύστημα έπρεπε να δείξει μία δυναμική απάντηση για να μην χάσει και τους υποστηρικτές του. Πείτε μου, δεν παίρνει έτσι ένα ρίσκο, διότι η Ισραηλινή ισχύ είναι πια διάψευτος μάρτυρας το τι μπορεί να καταφέρει? Είπε ο κύριος Αποστόλης, πιάσαν στον ύπνο τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο στον Οκτώβριο φέτος έχουν ξεδοντιές και ξεπατώσει χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή, αυτό το δικαίωμα στην αυτοάμυνα έδειξαν ότι μπορούν να χτυπήσουν οπουδήποτε. Το έχουν σκεφτεί στην Ιρανική ηγεσία στο καθεστώς ότι μπορεί να τους επιφέρουν τέτοια πλήγματα που τους τριγμούς του γοήτρου που θέλουν να αποφύγουν τώρα και απάντησαν μπορεί να τους έχουν στο πολλαπλάσιο? Διότι άμα τους ισοπεδώσουν πόλεις, άμαχο πληθυσμό ή πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν θα έχει δυσφορία το καθεστώς. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να μείνει μετά. Μπορεί να φαίνεται τραβηγμένο. Ή δεν είναι έτσι? Είναι εύλογο αυτό που λέτε. Απλά το Ιράν βρέθηκε σε μία θέση, νομίζω δηλαδή, ότι η αδράνεια θα ήταν μεσοπρόθεσμα πιο επικίνδυνη από την αντίδραση. Υπολογίσανε πλέον ότι η αδράνεια είναι πιο ακριβή, στοιχίζει πιο πολύ η αδράνεια, όπως σας είπα, και στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές και στο περιφερειακό σύστημα. Πιστεύω έχουν κάνει προετοιμασίες. Το Ιράν προετοιμάζεται για, υπενθυμίζω, για επίθεση στο έδαφος του και στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις εδώ και 20 χρόνια. Γνωρίζουμε τις απειλές. Δεν είναι η πρώτη φορά που απειλεί το Ισραήλ ότι θα χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ή παλαιότερα με την κυβέρνηση Μπους του νεότερου, που στελέχη του άφησαν να νοηθεί ότι το Ιράν ενδεχομένως θα ήταν ο επόμενος στόχος. Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες στρατεύματα γύρω από τα σύνορα του Ιράν. Το Ιράν έχει προετοιμαστεί. Πιστεύω αυτό που μου προκαλεί έντονη εντύπωση παρακολουθώντας το Ιράν για χρόνια, αυτό που βλέπω τους τελευταίους μήνες είναι ότι έχει σπάσει ένα ταμπού στο εσωτερικό διάλογο. Πλέον συζητιέται ανοιχτά, που παλαιότερα αυτό δεν γινότανε, για την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, γιατί τις επόμενες μέρες θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Κάτι ακόμη που, εκτός αν θέλει κάποια στιγμή να παρέμβει ο κύριος Αποστόλης, έχει διαρκώς ανοιχτό το τηλέφωνο και μέσω αυτού τη μικροφωνική του γραμμή. Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έτσι πως έχουν τα πράγματα, πολλοί λένε ότι οι Ιρανοί απάντησαν στοχευμένα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όχι σε άμαχο πληθυσμό. Εδώ γίνεται κόντρα και ανάλυση, λες και θα γίνουμε όλοι στρατιωτικοί αναλυτές, πόσο ο θόλος αντιστέκεται ή δεν αντιστέκεται, αν είναι μικρού ή μεγάλο. Τα αφήνω αυτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν πάμε σε μια ευθεία πια άνευ περιορισμού αναμέτρηση,
το Ιράν από την εικόνα που έχετε από τα δημοσιεύματα, τις έρευνες και τις αναλύσεις. Δύναται να πλήξει κεραία το Ισραήλ. Αυτό λένε οι αξιωματούχοι του Ιράν. Σε κορυφαίο επίπεδο απείλησαν ότι άμα αντιδράσει το Ισραήλ θα στοχεύσουν όλες τις υποδομές του Ισραήλ αυτή τη φορά. Δεν θα περιοριστούν σε στρατιωτικούς στόχους μόνο, γιατί τώρα λένε ότι περιορίστηκαν σε στρατιωτικούς στόχους. Αλλά αυτό που βλέπω και εγώ ότι άμα πιεστεί υπερβολικά το Ιράν δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια πυρηνική δοκιμή. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Συζητιέται έντονα. Το Ιράν στήριζε για χρόνια την αποτροπή του στο πυραυλικό του οπλοστάσιο και στην προωθημένη άμυνα μέσω των πολιτοφυλακών, των φίλιων πολιτοφυλακών. Άμα αυτό δεν λειτουργεί, μοιραία θα εξετάσει το τελευταίο ενδεχόμενο. Βέβαια αυτό έχει και ένα κόστος. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολη απόφαση, γιατί μπορεί να αποτύχει η πυρηνική δοκιμή. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα κύρους. Μια άλλη συνέπεια είναι οι κυρώσεις. Θα απομονωθεί πολύ το Ιράν. Ξέρουμε ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν επιθυμούν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ενδεχομένως θα μπορούσε αυτό να σημάνει και προληπτικά κτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, αλλά άμα δεν μείνει άλλη επιλογή στο Ιράν, προφανώς είναι το μόνο που μπορεί να εξετάσει πλέον. Και ένα σχόλιο για τη στάση του υπόλοιπου αραβικού κόσμου. Θα διαχωρίσω τον αραβικό κόσμο στις ηγεσίες του και στο λαό του. Γιατί στα αραβικά κράτη δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται, ούτε εκφράζουν οι ηγεσίες, ιδίως στα φιλοδυτικά αραβικά καθεστώτα. Οι ηγεσίες δεν εκφράζουν τι επιθυμεί ο πληθυσμός τους. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Φέρω για παράδειγμα την Ιορδανία. Φέρω για παράδειγμα την Αίγυπτο. Αυτό που ακολουθούν οι ηγεσίες τους δεν σημαίνει ότι αποδέχεται η πλειοψηφία του λαού τους. Σίγουρα η επιχείρηση αληθινή υπόσχεση 2, όπως ονομάστηκε από το Ιράν, σίγουρα κερδίσει στο Ιράν ήπια ισχύ στο επίπεδο των λαϊκών μαζών στη Μέση Ανατολή. Γιατί το Ιράν αποδεικνύει ότι είναι το μόνο κράτος που κάνει κάτι εναντίον του Ισραήλ. Αυτό το βοηθά να αποκτάει ήπια ισχύ. Αλλά βλέπουμε ότι οι ηγεσίες, με τις πληροφορίες που έχουν έρθει μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι η Ιορδανία άνοιξε πάλι τον εναέριο χώρο σε μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών για την αναχέτηση. Βλέπουμε δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε τον Απρίλιο. Να δούμε και τη στάση των άλλων αραβικών χωρών τις επόμενες μέρες. Να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν. Και η Τουρκία που πατάει σε δύο βάρκες, Η Τουρκία είναι σταθερά. Είναι σταθερά, πατάει σε δύο βάρκες. Πολύ σωστά το λέτε. Ρητορικά εμπριστική. Σηκώνει τους τόνους. Αλλά στην πράξη ουσιαστικά διευκολύνει την πολεμική μηχανή του Ισραήλ στον ενεργειακό εφοδιασμό της. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, θέλετε να σημειώσετε κάτι ακούγοντας τον κύριο Λεκάκη? Όχι, είναι απολύτως σαφής. Αυτό που θέλω μόνο να πω ότι σήμερα στη ΣΥΠΑ συντελείται και μια διακομματική συνένεση με την έννοια ότι και οι δύο πλευρές, και η Δημοκρατική και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα συνενούν στη βοήθεια του Ισραήλ. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, ένα σχόλιο και από εσάς να σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε. Να συμπληρώσω σε αυτό, να συνεχίσω σε αυτό ότι βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον πάντα υπήρχε στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ισραήλ, αυτό δεν αμφισβητείται, αλλά τέτοια έκταση στήριξη νομίζω είναι άνευ προηγουμένου. Πέρα από τους τόνους στρατιωτικής βοήθειας βλέπουμε πλέον μια ποιοτική διαφορά με προηγούμενες κυβερνήσεις που δεν θα τις λέγαμε κιόλας ότι ήταν αντιΙσραηλινές, ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι ήταν φιλοΙσραηλινές. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βλέπουμε τώρα ότι η διοίκηση Biden μπορεί να λέει ότι μετά από όλες αυτές τις δολοφονίες που είπατε στελεχών, Ναζράλα, Χανίγε, λέει ότι δεν ειδοποιήθηκε, αλλά στο τέλος υποστηρίζει αυτή την ενέργεια. Υπενθυμίζω ότι ο Μπούς ο ιός, που γνωρίζουμε όλη την πολιτική του, που ουσιαστικά πυροδότησε μία ανασφάλεια και τα συμπαραμορτούντα της τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα, όταν είχε δολοφονηθεί ο Γιασίν, ο ιδρυτής της Χαμάς το 2004 από το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν υποστήριξη, έστω ρητορικά λέμε. Προσπαθούσαν έστω ρητορικά να μην δείχνουν ότι το υποστηρίζουν, είχαν εκφράσει τη βαθιά τους ανησυχία. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι, και ξανακάνω τη σύνδεση,
η διοίκηση Bush τώρα, όπως θυμόσαστε το 2006, όταν είχε γίνει ο τελευταίος πόλεμος μεταξύ Χεζμπολά και Ισραήλ, θυμόσαστε όταν έπεφταν οι βόμβες οι Ισραηλινές στο Λίβανο, η Κοντολίζα Ράις έλεγε ότι γεννιέται μια νέα Μέση Ανατολή. Σωστά το λέτε. Καλά το θυμάστε. Πάμε σήμερα. Πάμε σήμερα στον Νετανιάου που λέει ότι θέλει να αλλάξει την περιοχή. Θέλει να αλλάξει, να εκριζώσει τον άξονα της αντίστασης, να αλλάξει καθεστώτα, να αλλάξει κινήματα που έχουν ρίζες στην περιοχή. Η Χεζμπολά δεν είναι μια οργάνωση σαν το Ισλαμικό κράτος που δεν έχει ρίζες στα εδάφη. Είναι η πρώτη πολιτική δύναμη η Χεζμπολά, σε ψήφους. Έχει δίκτυα, θεωρείται ως μια πατριωτική δύναμη από ένα μέρος του μισθού, από ένα μέρος του πληθυσμού, ότι κατάφερε να νικήσει δύο φορές τους Ισραηλινούς. Και να πάω τώρα στον άξονα της αντίστασης, γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι στην Ελλάδα χαίρονται ότι και βιάζονται να πούνε ότι ο άξονας της αντίστασης θα καταρρεύσει. Ο άξονας της αντίστασης δεν θα καταρρεύσει. Έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα, πράγματι, αλλά θα βρει στελέχη εν το χρόνο να αντικαταστήσει. Μπορεί να μείνει το ίδιο χαρισματικά, αλλά θα βρει. Ο άξονας της αντίστασης που μας λέει και όπως είχε και αυτό τη φωτογραφία ο Νετανιάου και τον παρουσίαζε ως κατάρα, και έδειχνε μια άλλη φωτογραφία και έδειχνε τον IMEC ως ευλογία, θα πω κάτι. Το Ιράν μέσω του άξονα της αντίστασης θέλει να φτιάξει και εκείνο έναν εμπορικό διάδρομο που θα βγαίνει στη Μεσόγειο και μετά θα πηγαίνει στην Ελλάδα. Αυτό δεν το έχουν πει καθόλου. Θέλει να φτιάξει έναν εμπορικό διάδρομο που θα παρακάμπτει και την Τουρκία. Ο άξονας της αντίστασης είναι ανάχωμα στις τουρκικές φιλοδοξίες στην περιφέρεια, συγκεκριμένα στη Βόρεια Συρία, συγκεκριμένα στο Βόρειο Ιράκ. Οι πολιτοφυλακές του άξονα της αντίστασης χτυπούν θέσεις του τουρκικού στρατού κατά καιρού στο Βόρειο Ιράκ. Χτυπούν οργανώσεις ακραίες στη Βόρεια Συρία που σχετίζονται με την Τουρκία και έχουν κατά καιρού έρθει και σε ανταλλαγή σπυρών με την Τουρκία. Πρέπει να σκεφτόμαστε τι θέλουμε, γιατί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή έχουμε τρεις άξονες. Έχουμε τον άξονα τα συντηρητικά φιλοδυτικά αραβικά καθεστώτα σε συμμαχία με το Ισραήλ, είναι ο ένας άξονας της Μέσης Ανατολής. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας της αντίστασης. Και ο τρίτος άξονας της Μέσης Ανατολής είναι η Τουρκία, το Κατάρ και οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Αυτοί οι τρεις άξονες ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Άμα πέσει ένας από αυτούς τους άξονες, θα αλλάξει το τοπίο στην περιοχή. Το οποίο δεν θεωρώ ότι θα γίνει όμως. Απλά αυτό να τα λαμβάνουμε υπόψη. Κύριε Λεκάκη, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή έτσι την προσέγγιση έξω από το κουτί και έχει ενδιαφέρον να τα ακούμε αυτά. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Καλημέρα. Κύριε Αποστόλου, με έναν άλλο δρόμο καταλήγει όμως το ίδιο πράγμα. Αυτό που περιγράφατε κι εσείς στην αρχή, δεν βλέπει και ο ίδιος να ξεφεύγει τόσο πολύ εκτός απρόπτου, γιατί αυτά, όπως είπα εγώ, τα λένε χειρουργικά κι μεν κι δε, αλλά άμα κάτσει στραβή, μετά άντε να εξηγήσει ότι έφυγε η χειρουργική. Το μακελιό όμως είναι μακελιό, ε. Το μακελιό είναι μακελιό, ο τρόμος είναι τρόμος, οι τιμές καψίμων είναι κέρδη. Όλα αυτά μαζί, αν τα συσσωρεύσει κανείς, θα καταλάβει ποια ζημιά έχει υποστεί ο πλανήτης σε αυτό το μέγεθος. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ξεφύγουν τα πράγματα τόσο ούτως ώστε, όπως κάποιοι δημοσιογράφοι σήμερα βγαίνουν και αναλυτές στα κανάλια για να τρομοκρατήσουν και να πούν ότι έρχεται πλέον ένας παγκόσμιος πόλεμος. Τον παγκόσμιο πόλεμο τον ζούμε σε άλλο επίπεδο και αυτό το ξέρουμε όλοι και τον ζούμε εδώ και κάποια χρόνια. Άρα ας είμαστε λίγο περισσότερο συγκρατημένοι. Και να είμαστε συγκρατημένοι και να δούμε τα πράγματα με μια ωριμότητα. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας από τις νήσους Φερόες. Καλημέρα, λέει στον κύριο Αποστόλου. Όλοι οι οικονομικοί δρόμοι για να ανοίξουν πρέπει πρώτα να περάσουν το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Εθόσον δεν μπορούν να τα βρουν με το λόγο, προσπαθούν να τα βρουν μέσω της ισχύως. Όλα κατά τη γνώμη μου γίνονται μελετημένα και μάλιστα με πολλή μελέτη. Αλλά ξαναλέω πάλι ότι ξεχνάνε όλοι ένα αστάθμητο παράγοντα. Ο αστάθμητος παράγοντας μετά από όλα αυτά που έχω ακούσει εδώ και κανένα δύο χρόνια είναι ο Νετανιάχου. Κανείς δεν μπορεί να τον καταλάβει. Μπορεί κάποιος να τον συνετίσει ή έστω να δώσει εξήγηση τι έχει στο μυαλό του. Να δώσει εξήγηση τι έχει στο μυαλό του, ναι, νομίζω ότι είναι καθαρή η πρόθεσή του και πάνω κάτω κάποιοι τον βολιδοσκοπούν στις προθέσεις του. Θέλει ό,τι υπάρχει απέναντί του θα πρέπει να έχει μια μικρή ισχύ έως να εξαφανιστεί. Αυτό θέλει ο Νετανιάχου και θέλει οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση
γιατί ανέβηκαν και τα ποσοστά του. Από προχθές βλέπετε τι λέει ο διεθνής τύπος, ότι έφτασε το 80% από τη στιγμή που είχε πέσει στα τάρταρα. Λοιπόν, θέλει με κάθε τρόπο να ξαναεκλεγεί και θέλει με κάθε τρόπο να δείξει ότι, εν πάση περιπτώσει, έφερε την εγγύηση και τη σταθερότητα στο Ισραήλ. Αυτές είναι οι προθέσεις του. Θα τον βγουν, δεν θα τον βγουν. Εδώ θα δείξει βέβαια. Όσο όμως είπαμε ότι υπάρχει και η συνένεση των δύο αμερικανικών κομμάτων, αυτή η διακομματική συνένεση, τα πράγματα επηρεάζονται σχετικά και η ζυγαριά γέρνει λίγο προς το μέρος του, αλλά θα είναι παροδική και δεν θα έχει περισσότερη έτσι διαδρομή. Για λέτε τώρα, κύριε Αποστόλου, στην Ευρώπη, για να κλείσουμε με την Ελλάδα. Μας δώσατε τον τόνο και σε επίπεδο διανόησης. Αλλά θυμάμαι ότι και στο παρελθόν, προσέξτε, όχι ένας επίτροπος εξωτερικών ή μια πρόεδρος κομισιόν, οι ίδιοι ηγέτες που συγκροτούσαν ό,τι λέγεται ΕΟΚ ή Ευρωπαϊκή Ένωση, έπαιρναν πρωτοβουλίες. Άντε αυτού τώρα, οι μισοί σκέφτονται τι μπορεί να πουλήσουν από τα τζιτζιμπρίκια, τα οπλικά συστήματα, και οι άλλοι μισοί να μην θυμώσουν οι μεγαλύτεροι παίκτες ισχύων. Άρα και εδώ βγαίνει τελείως εκτός από το παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα διπλωματικό χαρτί που παίζει, είναι υποκρισία. Δυστυχώς η υποκρισία είναι όλη η δύναμή της. Τι γίνεται, στην παρούσα φάση δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο. Γιατί βλέπει τις μεγάλες δυνάμεις να παίζουν ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται το παρακολούθημα των ΗΠΑ. Δηλαδή ενός δυτικού παραλυρήματος πάνω στο οποίο στηρίζεται όλο αυτό το μέγεθος που λέγεται παγκοσμιοποίηση, αλλαγή συνόρων, μετανάστευση, αλλαγή κρατών κτλ. Άρα δεν έχει κάτι να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει αφιδώς κάποιες ρητορικές βεβαιώσεις και εγγυήσεις προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δευτερευόντως μόνο κάποια ανθρωπιστική βοήθεια και αυτή η οποία είναι πολύ ισχνή για την παρούσα φάση. Έτσι, είναι πάρα πολύ ισχνή. Μην περιμένουμε κάτι δηλαδή περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει όλα τα χαρτιά της και τα έχει χάσει. Τα έχει χάσει, αλλά την ίδια ώρα οι λαοί όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουν μιλούν με έναν αλλοπρόσαλο τρόπο στις κάλπες. Δεν βρίσκεται. Μιλάω για τους ευρωπαϊκούς λαούς που υποτίθεται ότι ήταν πολιτικοποιημένοι. Μιλούν κάτω από μία ψήφωση και μιλούν κάτω από μία σφοδρή προπαγάνδα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή ότι οι λαοί όταν μιλάνε και δίνουν αυτά τα ποσοστά είναι κάτω από ένα προϊόν πλήσης, κάτω από μία πλήση εγκεφάλου. Δεν είναι κάτι απλό. Έχει συμβεί αυτό που δεν μπορούσε να συμβεί σε καμία άλλη εποχή. Καταφέρνουν να διεισδύσουν στο μυαλό τους να κάνουν εγκατάσταση ενός σχεδίου ανεφάρμοστου, να το πιστέψει ο πολίτης και να πει ναι, ωραία, θα προχωρήσουμε. Γιατί? Γιατί ο πολίτης σήμερα στην Ευρώπη έχει μια λογική του ότι μπορέσουμε να έχουμε για το σήμερα. Δεν έχει λογική για το αύριο. Δεν σκέφτεται καθόλου το μέλλον και δεν σκέφτεται καθόλου τα παιδιά του. Αυτό συμβαίνει. Ζει μέσα στην υποκρισία, γιατί η υποκρισία τον σκεπάζει, όπως τα περιζώματα τα κρυφά μας μέρη. Τον προστατεύει όπως η νύχτα τις νυχτερίδες και τον καταδυναστεύει και τον βολεύει όπως υπάγει τις πολικές αρκούδες. Κατά αυτόν τον τρόπο έτσι λειτουργεί ο πολίτης. Έμαθε να ζει κάτω από μια υποκρισία, πολιτική υποκρισία που τη γνωρίζει. Ότι αυτό που του υπόσχεται σήμερα οποιοδήποτε αρχηγός, αρχηγίσκος ή μελλοντικός αρχηγός κτλ. Δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά έναν εκβαρβαρισμό της ανθρωπότητας, του μοντέλου ζωής και μία υποκρισία που την έχει σπουδάσει ο συγκεκριμένος πολιτικός με δόξες και τιμές και την ασπάζεται με απόλυτο ζήλο. Και θα σας έλεγε με μία απορία ένας ακροατής. Και η Ελλάδα, κύριε Αποστόλου, η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, είτε είναι στη θέση της κυβέρνησης είτε είναι στη θέση της αντιπολίτευσης, καλά, εκεί παρέχεται δωρεάν εισιτήριο για άρτο και θεάματα, αλλά η Ελλάδα? Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι, το βλέπουμε ότι γίνεται παρακολούθημα. Και το βλέπουμε ότι γίνεται παρακολούθημα και ακόμα και στην εξωτερική πολιτική, πηγαίνω τώρα λίγο προς τα εκεί, βλέπουμε τι έγινε με τις παραχωρήσεις που κάνει
η παρούσα κυβέρνηση προς τους Τούρκους. Βλέπουμε πως προσπαθεί να φτάσει σε ένα διάλογο ο οποίος θα είναι ετεροβαρής, και διαπιστώνουμε ότι παραδίδει πράγματα στα οποία ο ελληνικός λαός ούτε καν υποψιάζεται, κάνει μυστικές συμφωνίες και διαβουλεύσεις, κάνει μυστική διπλωματία, και ο ελληνικός λαός είναι, παραμένει απαθής, απαθής και ανυποψίαστος. Όσο παραμένει απαθής και ανυποψίαστος, θα δέχεται και το Turk Aegean, θα δέχεται και τα 6 μίλια βοήθειας που μπορούν να προσφέρουμε εμείς, όπως συνέβη αυτό με την Κάσο, και θα βλέπουμε και άλλα τέτοια ακόμα πιο δυνατά και πολύ σύντομα. Και η αντιπολίτευση, η οποία είναι σε αναβρασμό εσωτερικό, εδώ ο κόσμος χάνεται, να μην πω τι άλλο χτενίζεται, τέλος πάντων. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτη. Τα βλέπουμε στα δύο τουλάχιστον κόμματα, τα βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μέσα βυθιστεί σε μια εσωστρέφεια, δεν μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα ποιες είναι οι κατευθύνσεις, και εν πάση περιπτώσει, να το ξεκαθαρίσω με αυτό, αυτή η ριζοσπαστική αριστερά έχει χάσει την ταυτότητά της. Η ταυτότητά της πάντοτε της αριστεράς ήταν ταξική. Σήμερα γίνεται οτιδήποτε άλλο πέρα από τον ταξικό παράγοντα. Σήμερα γίνεται η κουλτούρα της των ΛΟΑΤΚΙ, γίνεται ο πολυπολιτισμός, χρεοκοπημένα μοντέλα που σήμερα τα αδειάζουν αυτά τα μοντέλα στην Ευρώπη. Αυτοί όμως με ένα πείσμα διάλυτο τα υιοθετούν και θέλουν να τα εφαρμόσουν. Παραμένουν μέχρι εκεί. Από την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε ότι στρέφει πάντοτε το μάτι του σε μια συνεργασία με την κεντρική εξουσία. Αυτό ζητούν. Και επομένως, για ποια αντιπολίτευση μπορούμε να μιλάμε? Είναι ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και στη θέση της αντιπολίτευσης που πρέπει να την πάρει ο λαός είναι σε μια αδράνεια κι αυτός. Βλέπω ότι δεν θέλει να κινητοποιηθεί, δεν θέλει να φύγει από τα συγκεκριμένα στεγανά και στερεότυπα. Κατά τη γνώμη σας, αυτό το σπιράλ του αδιεξόδου έχει πάτο? Όχι, δεν έχει πάτο. Το βαρέλι λέγαμε παλαιότερα ότι έχει πάτο. Σήμερα έχει χαθεί. Δεν υπάρχει. Ξέρετε, έλεγα το πρωί, συγγνώμη κύριε Αποστολού, γιατί πολιτικά είναι όλα. Υπήρχε έτσι μεγάλης μορφής στο χώρο της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας πρόσωπο, Άνκορμαν, ο οποίος το πρωί επιχειρηματολογούσε για αυτή τη ρημάδα, την πυρκαγιά που από την Κυριακή έκαιγε την ορεινή Κορινθία. Τι να το κάνεις, λέει, το παρθένο ο δάσος είναι άχρηστο. Καταλάβατε. Είναι ένα, θα το πω, ένας πολιτικός ψεκασμός που έχει διαπεράσει τα πάντα πια. Ναι, είναι έτσι όπως το είπατε. Ένας πολιτικός ψεκασμός που έχει διαπεράσει τα πάντα. Οι δημοσιογράφοι πια ξέρουμε ότι, τουλάχιστον στα μεγάλα, μιλάμε πάντοτε κανάλια και στα μεγάλα δίκτυα, ξέρουμε ότι εκτελούν μια υπηρεσία. Θα χάσουμε τελείως το πράσινο για να κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν καλύτερα ανεμογεννήτριες. Ωραία, θα το χάσουμε και αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πούμε ότι θα είμαστε πολύ πετυχημένοι, γιατί έχουμε τις περισσότερες ανεμογεννήτριες, και τροφοδοτούμε από το Ισραήλ, γιατί το καλώδιο θα φτάσει στο Ισραήλ, μέσω Κύπρου, και από εδώ Ελλάδα που θα φτάσει μέχρι τη Γερμανία. Λοιπόν, αυτό είναι το μέλλον της χώρας. Θα καταστρέψουμε όλα τα δάση? Ναι, έτσι θέλουν να καταστρέψουμε όλα τα δάση. Αυτή είναι η ατζέντα, αυτή είναι η πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί, και αυτοί θα παρακολουθήσουν την πολιτική, και την παρακολουθούν με μεγάλο ζήλο και οι δημοσιογράφοι, και την διατυμπανίζουν, και τη διατυμπανίζουν και λένε ότι, ξέρετε κάτι, έτσι θα πρέπει να συμβεί. Δεν το θέλουμε και το πράσινο. Μας βλάπτει. Σε λίγο θα μας πούνε ότι προσοχή, το πράσινο βλάπτει τρομερά την υγεία μας. Θεωρείτε ότι είχε αλλάξει η ελληνική κοινωνία? Και εννοώ, όταν λέω είχε αλλάξει, είχε τα πάνω της και τα κάτω της, και έχει τα πάνω της και τα κάτω της σε όλη την ιστορική της διαδρομή. Αλλά σε σχέση με άλλες κοινωνίες, ήταν πιο βαθιά πολιτική, ίσως γιατί το αίσθημα του κοινών, που δεν είναι ενιαίο, αλλά είναι αίσθημα όμως, υπήρχε, λειτουργούσε. Θεωρείτε ότι σήμερα είναι μια άλλη ελληνική κοινωνία? Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας, γιατί με παραπέμπει τώρα σε κάτι που πολλά χρόνια πριν είχαν κάνει μια έρευνα οι Αμερικανοί και είχαν πει ότι τρεις κοινωνίες στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, τέλος πάντων,
υπάρχουν που θα πρέπει να τις δούμε με ένα ξεχωριστό χαρακτήρα και να δούμε πώς θα διεισδύσουμε. Λοιπόν, η μία κοινωνία ήταν η ελληνική, η δεύτερη ήταν η ιταλική και η τρίτη ήταν η κοινωνία της Σερβίας. Αυτές οι κοινωνίες είχαν κάποια μοντέλα και κάποια πρότυπα ζωής. Είχαν μία τάση να μην υποτάσσονται εύκολα, να σηκώνουν ψηλά τη σημαία μιας πατρίδας, όχι με την αχρία έννοια της πατριδοκατηλίας, αλλά σε κάθε περίπτωση έπρεπε να λουτριωθούν. Έτσι οργανώθηκε ένας τρόπος που πρέπει αυτές οι κοινωνίες να σπάσουν όλες αυτές τις αντιστάσεις που είχαν. Και τις έσπασαν. Το βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία, πως σπάστηκε η βασική αντίσταση και μάλιστα η αντίσταση στην Ιταλία σπάστηκε και από την αντίσταση των επιχειρησιακών λόμπι που αγοράστηκαν όλες οι επιχειρήσεις στην Ιταλία. Στην ελληνική πραγματικότητα τη βλέπουμε και την αφουγκραζόμαστε και την παρακολουθούμε και εδώ όλες αυτές οι αντιστάσεις έχουν υποχωρήσει. Στη Σερβία ακόμη υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις που δείχνουν ότι δεν θα υποχωρήσει εύκολα και δεν θα πέσει, θα είναι το τελευταίο φρούριο που θα πέσει. Αυτό είναι ότι δυστυχώς η ελληνική κοινωνία δεν έχει κάποια συνέχεια και κάποια συνέπεια με το παρελθόν. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή μάλλον να παρακολουθηθεί η παράδοση, εγκαταλείπεται και μπαίνουμε ολοταχώς στους νέους άξονες και στους νέους ορίζοντες που μας επιτάσσουν οι καινούργιες ατζέντες. Υπάρχει μια ευκολία στην ελληνική κοινωνία γιατί έχει χαθεί το υποκείμενο της αντίστασης. Παλαιότερα υπήρχε, σήμερα δεν υπάρχει. Ή κάναν ότι μπορούσε να μην υπάρχει. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, το επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμη. Το καλοκαίρι είχαμε την τύχη, όσοι παρακολουθούσαμε την εφημερίδα Νέα Κρήτη, χάρη στις δικές σας προσπάθειες, να έχουμε εξαιρετικές συνεντεύξεις και μάλιστα το εντυπωσιακό τους ήταν, πλάτη-πλάτη θα έλεγε κανείς, δεν ήταν ομοιόμορφες, ήταν από τη μία, από το ένα ιδεολογικό φάσμα ως το άλλο, από το ένα φιλοσοφικό φάσμα ως το άλλο και δείχναν κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν απαντήσεις αλλά που προσπαθούν κάτι να πούν. Αν σας ρωτήσω αυτές οι δεξαμενές σκέψεις κατά τη γνώμη σας τι ακριβώς φωτογραφίζουν αυτή τη στιγμή, θα μου πείτε το αδιέξοδο, τη δυστοπία, τι? Και το αδιέξοδο και τη δυστοπία και την απώλεια του υποκειμένου από την ιστορία. Δηλαδή από τη μία έχουμε τη δυστοπία σχεδιασμένη και οργανωμένη, από την άλλη έχουμε το αδιέξοδο που ο άνθρωπος έχασε το υπαρξιακό στίγμα του, ποιος είναι, τι θέλει, τι ζητάει, ποιες είναι οι επιδιώξεις του, τι είναι η σκοπή και ποιο μέλλον περιμένει. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η απουσία του υποκειμένου, το οποίο το υποκείμενο έχει αντικατασταθεί. Έχει αντικατασταθεί από ένα σύστημα που μέχρι τώρα λέγαμε ότι το σύστημα είναι αυτό που είμαι, ένας οργανισμός μηχανοκίνητος κτλ. Όχι, πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα παραμένει βέβαια κλειστό μόνο στην εσωτερική δομή του ελέγχου, δηλαδή στο σκληρό πυρήνα, ενώ παραμένει ανοιχτό στις υπόλοιπες ανάγκες για την ύπαρξή του και κυρίως στις συναλλαγές. Εκεί ακριβώς την πατάει σήμερα, να το πω έτσι απλά, ο πολίτης. Δηλαδή, ο πολίτης μαθαίνει να εξαγοράζεται εύκολα, μαθαίνει να πιστεύει τα πλέον πιο απίστευτα και να νοθεύει το κριτήριο της σκέψης του και της κρίσης του. Αυτό είναι το ζήτημα και νομίζω όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι, όλοι αυτοί οι διανοούμενοι της Δύσης, εκεί τοποθετούσαν το θέμα και θα το συνεχιστεί, γιατί θα συνεχίσουμε την πορεία και την εξέλιξη αυτών των συνεντεύξεων. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Κύριε Αποστόλου, θα κλείσω με το ερώτημα της φίλης Ιωάννας από το Κιλκής. Κύριε Αποστόλου, λέει, σας ακούω και σας διαβάζω ανελιπώς. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Παλιά η μόρφωση παρήχε εργαλεία γνώσης. Δεν ήταν ανάγκη να είσαι καταξιωμένος ακαδημαϊκός, καθηγητής, πανεπιστημιακός, υψηλών επαγγελμάτων, γιατρός και δικηγόρος. Και ένας αγρότης είχε μόρφωση και με αυτόν τον τρόπο είχε εργαλεία γνώσης. Μήπως σήμερα το ότι η μόρφωση παρέχει απλά δεξιότητες έχει καταστρέψει τις κοινωνίες? Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Έτσι είναι. Τα έχει πει τόσο ωραία και ο Σεφέρης περί παιδείας. Η παιδεία πρώτα απ' όλα, ο Αριστοτέλης λέει ότι είναι άνοση. Η παιδεία είναι περισσότερο μία υποψία για τα πράγματα, για τη ζωή, για την εξέλιξη και το βίο.
Σήμερα η παιδεία έχει γίνει, έχουν γίνει δεξιότητες όλα, που σημαίνει ότι χάνω το ανθρωποκεντρικό μέρος της παιδείας, πηγαίνω σε μία εξέλιξη της παιδείας που είναι περισσότερο τεχνολογική και επαναπαύομαι εκεί. Δεν ενδιαφέρει πια κανέναν το βάθος που έπρεπε να έφερνε κάποιος, αυτή την άνοση που έλεγε ο Αριστοτέλης, να τη φέρνει με την κουβαλάει μαζί του στις αποσκευές του και να την έχει σαν ορίζοντα τη ζωή του. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το πώς θα πλουτίσω πολύ γρήγορα, το πώς θα αρπάξω για να έχω και το πώς θα βολευτώ. Αυτό δεν είναι παιδεία. Εκεί ακριβώς έρχονται οι δεξιότητες, οι οποίες λένε ότι αποκτάς αυτή τη δεξιότητα, μπορείς να έχεις κάποια πράγματα ως προς το ζήν. Είμαστε σε μία σύγκρουση πια με τους ίδιους, με τους ίδιους τους ορίζοντες της κουλτούρας μας. Η κουλτούρα μας δεν ήταν, ήταν πάντοτε ανθρωποκεντρική. Η κουλτούρα μας πια δεν είναι ανθρωποκεντρική. Είναι κάτι άλλο. Αυτό το άλλο αναζητούμε να βρούμε και να δώσουμε μία λύση. Αλλά δυστυχώς δεν το βρίσκουμε, ενώ θα μπορούσαμε αν ψάξουμε στη γενιά του 50, υποθέσουμε, και όχι μόνο, να βρούμε λύσεις για το σήμερα. Δεν θέλουμε, και δεν θέλουμε γιατί δεν βοηθάει ούτε η πολιτεία. Η οικογένεια, όπως είπαμε στην αρχή, έχει αδρανοποιηθεί. Οι νέοι που βγαίνουν έχουν έναν άλλο στοχασμό που πηγαίνει σε άλλες επιμέρους καταστάσεις, αλλά όχι στην ουσία των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να είμαστε στήροι και να κινδυνεύουμε, όπως έχουμε πλέον χαθεί, μέσα σε εισαγωγικά, πολύ το φοβάμαι, σαν λαό, σαν έθνο, σαν όπως μπορούμε να το πούμε, σαν κοινωνία, έχουμε χαθεί και έχουμε μπει μέσα σε κάποια πελάγη της αβελτηρίας και της κακής διαχείρισης της ζωής μας και της πορείας μας. Κύριε Αποστόλου, ειλικρινά σας ευχαριστώ για αυτή την αρχή στη νέα ραδιοφωνική χρονιά, να το πω έτσι, και θα τα λέμε συχνά πυκνά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.